χρονιά δόθηκε μια μαγευτική συναυλία στο χώρο του ΤΕΚΕ του Κιούτου Κλουμπαμπά στον οικισμό Σέλινο της Ξάνθης, η οποία αποτελεί και την συνάντηση δύο φεστιβάλ της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης με την Ανατολική Μουσική και τα Δημοκρίτια του Δήμου Αυδείρων. Ουσιαστικά οι άνθρωποι ετοιμάζουν μια συναυλία η οποία δεν είναι μια περιοδία που θα ακούσει κάποιος αλλού, αλλά μια συναυλία η οποία είναι αποκλειστικά οργανωμένη και ετοιμασμένη για αυτόν τον χώρο. Ο χώρος είναι το μαυσολείο του Μπεκτασί Αγίου και του Κλουμπαμπά, τον οποίο επισκέπτονταν μουσουλμάνοι και άφηναν τα τάματά τους για ίαση από ασθένειες. Έθιμο θα το πω, είχε δέντρα εδώ και κρεμούσαμε κάτι κλωστές από ρούχα δικά μας, κάναν μια ευχή για ασθένειες και τέτοια και βρίσκαν γιατρία. Ο συγκεκριμένος χώρος, ο ΤΕΚΕΣ του Κιούτου Κλουμπαμπά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας χώρος σύμβολο για την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων, καθώς ο χώρος εξυπηρέτησε θρησκευτικές ανάγκες και των δύο στοιχείων. Το μυστικό με την κοινή λατρεία χριστιανών και μουσουλμάνων το κρατά ο ίδιος ο χώρος και οι θρύλοι που τον συνοδεύουν, και το μυστήριο αυτό κάνει το χώρο μαγικό. Εμείς εδώ στη Θράκη, στην Ξάνθη, καυχόμαστε ότι αποτελούμε έναν χώρο, θα έλεγα πρότυπο ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων με διαφορετική θρησκεία και πολιτισμό. Η συναυλία ήταν ένα συνδυασμός αφήγησης από την συγγραφέα Δήμητρα Πυργελή και τραγουδιών από την Ήπειρο έως την Κωνσταντινούπολη. Με αφορμή το μυθιστόρημα «Ο Δερβίσης» του Αδαμαντίου Βακαλόπουλου, το οποίο είναι γραμμένο γύρω στα 1870, έχει στηθεί μια μυθοπλασία, μια καινούργια μυθοπλασία από την συγγραφέα τη Δήμητρα την Πυργελή. Δένονται όλα τα τραγούδια αυτών των περιοχών μέχρι να φτάσει ο συγκεκριμένος ο πρωταγωνιστής μας στην κομίδια. Τη συναυλία συνδιοργάνωσαν επίσης η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης.